Ιησούς. Παρακαλούμε στη συνέχεια τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Σεραφείμ, να κηρύξει την έναρξη της ημερίδος και εν συνεχεία να αναπτύξει ως πρώτος ομιλητής το θέμα του με τίτλο «Η αποτύχηση υπό το φως της ζωής και των αγώνων του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου». Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Αγγιφάδος, κύριε κύριε Παύλε, Πανασυλλογιότατοι, Ενεσιμολογιότατοι, αγαπητοί αδελφοί εν Κυρίω και αγαπητές αδελφές, θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη της τοπικής μας εκκλησίας στα τιμιότατα και άχραντα πρόσωπά σας για την μεγάλη τιμή της παρουσίας σας εις αυτήν την ημερίδα, σκοπός της οποίας είναι να εξητήσει το έλεος του παντοδυνάμου Θεού και να υποβάλλει ταπεινά την προσπάθειά της στην διερεύνηση ενός πολύ σοβαρού θέματος. Ευχαριστούμε εκ βάθους ψυχής ημάς Σεβασμιότατε για την εξαίρετη παρουσία σας και την μεγάλη τιμή που μας κάνετε, καθώς και τον Πειραϊκό Σύνδεσμο για την δωρεάν παραχώρηση της αιθούσης και βεβαίως των φίλων και αγαπητών αδελφών, τον κύριο Αναστάσιο Διαυρόγλου, για την δωρεά παραχώρηση των ηχητικών μηχανημάτων. Ευχαριστώ βεβαίως τους εκλεκτούς προσκεκλημένους και ομιλητάς, τον Πανασυλλογιότατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Βασίλειο Παπαδάκη, καθηγούμενον της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας Διαθήμνου, ο οποίος αναπτύξει το θέμα με η διακοπή της εξαιρετικής κοινωνίας σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία και παράδοση της Εκκλησίας, και τον Ενεσιμολόγητο Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωάννη Φωτόπουλο, νομικό και θεολόγο, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα ακοινωνισία και αποτύχηση σύμφωνα με τη διδασκαλία και τον βίο των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων. Θα ήθελα, κηρύσσοντας την έναρξη αυτής της πνευματικής προσταθίας και περισυλλογής, να μου επιτρέψετε να υποβάλω στην εγνωσμένη σοφία, αγάπη και σύνεση και διάκρισή σας δύο αρχές. Η πρώτη είναι ότι διαχρονικά στην Αγία μας Εκκλησία, την αποκεκαλυμμένη του Θεού οικογένεια επάνω στη φλεγωμένη μας γη, η αλήθεια είναι πρόσωπο. Όχι ιδεολειψία, ούτε ιδέα, ούτε ιδεολόγημα, αλλά είναι πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο είναι ενσαρκωμένο και είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος διεσάλπισε ότι εγώ είμαι η αλήθεια και η οδός και η ζωή. Και επομένως, έστω και ένας, εάν ακολουθεί την αλήθεια και συνδυάζει τον βίο του με την αλήθεια, αποτελούν ο Ιης Χριστός, ο σωτήρας του κόσμου, και ο Ιης πιστός της αληθείας, την πλειοψηφία. Απέναντι μπορεί να ευρίσκονται εκατομμύρια, πολυεκατομμύρια, δισεκατομμύρια, οι οποίοι να μην κοινωνούν στην αλήθεια, αλλά η αλήθεια, όπως είπαμε, και η πλειοψηφία δεν είναι ενδοκοσμικές αξίες και ενδοκοσμικά μεγέθη, αλλά είναι θεία πραγματικότης. Και το δεύτερο, η δεύτερη αρχή είναι ότι εμείς εδώ, οι ταπεινοί και ελάχιστοι, αποτελούμε μία μορφή συνοδικής και πνευματικής κοινωνίας, γιατί εν συνόδο ευρισκόμεθα όταν ακολουθούμε τον Χριστό, που είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, όπως ψάλλει η Αγία μας Εκκλησία, η οδός και ζωή Χριστός, στο θαυμάσιο εκείνο εξ αποστηλάριο των Αναστάσιμων. Είμεθα λοιπόν και προσπαθούμε να είμεθα με την αλήθεια πρόσωπο Ιησού Χριστό, και αισθανόμεθα ότι έτσι κοινωνούμε με την ζωή
και την αιώνια διάστασή της. Και βέβαια, δεν μας διαλανθάνει της προσοχής ότι ο κόσμος μισεί την αλήθεια, μισεί το φως, γιατί κείται εν το πονηρό. Στην παρούσα μας εισήγηση, σεβασμιότατε, πανεσολογιότατη, δεσιμολογιότατη, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, αφού σκιαγραφηθούν ορισμένα φαινόμενα και διαπιστώσεις της σύγχρονης ζωής, του εξαστικού χώρου στον τόπο μας, θα αναφερθούμε στο παράδειγμα ενός μεγάλου Αγίου της παραδόσεώς μας, το οποίο μπορεί να μας εμπνεύσει, να καθορίσει, ίσως και να διορθώσει και τη δική μας στάση έναντι αντιστοίχων προκλήσεων της εποχής μας. Είναι εύκολα διαπιστώσιμο, νομίζω, ότι πολλοί χριστιανοί, ορθόδοξοι, παραμένουν ακατήχητοι και δεν γνωρίζουν καλώς την αλήθεια της πίστεως. Συγχρόνως, με ρεαλισμό και ειλικρίνεια, μπορούμε να ομολογήσουμε ότι συχνά, ακόμη και εντός της αυλής του εκκλησιαστικού μας χώρου, διακρίνουμε εκδηλώσεις και συμπτώματα μιας σοβαρής νοσηρότητος. Τι θα μπορούσε, για παραδείγμα, να πει κανείς και πώς να κρίνει τη συμπεριφορά ορισμένων χριστιανών, οι οποίοι κρύβοντας τα πρόσωπά τους πίσω από ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, που αυτοδιαφημίζοντος χριστιανικά και ορθόδοξα, επιτίθενται σε κάθε αδελφό με σκληρότητα, με κακότητα, με εμπάθεια, όχι για να τον παραδειγματίσουν και να τον σοφρονίσουν, αλλά για να τον εκθέσουν και να τον απομειώσουν. Και από την άλλη πλευρά, ζούμε σε μια τραγική εποχή όπου πρωτιστεύοντα πρόσωπα της Εκκλησίας, άνθρωποι υπεύθυνοι να ακολουθούν την αλήθεια της πίστεως, την ένσαρτη αλήθεια των Κύριό μας Ιησού Χριστόν και τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρας, οι οποίοι μετέχουν της αληθείας του Χριστού και είναι Άγιοι όχι διότι έχουν μία προσωπική αγιότητα, αλλά κατά την δεκτικότητα μετοχής τους στην αγιότητα, τη μόνη αγιότητα του Κυρίου μας και Σωτήρος Ιησού Χριστού και στην μετοχή τους στις άκτιστες θείες ενεργείες. Αντί λοιπόν να ακολουθούν επόμενοι των Αγίων Πατέρων την αλήθεια πρόσωπο Ιησού Χριστόν, συμβιβάζονται, συσχηματίζονται και πνευματικά αληθωρίζουν προς το ψεύδος, την αναλήθεια, την εκοσμίκευση, τη στρέβλωση της πίστεως, τον συμψηφισμό των πραγμάτων. Τι μπορεί κανείς να πει όταν πρωτιστεύουν τα πρόσωπα της Εκκλησίας, προσφέρουν ως δώρον ένα συμπίλημα κακοδοξιών, εγκληματικών θέσεων, μυσαλλοδοξίας, φονταμενταλισμού και εγκλήματος, όπως είναι το τραγικό Κοράνιο. Θα είτε ποτέ δυνατόν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες, ο υπόπτερος αετός της θεολογίας, ο Άγιος και συνώνυμος αυτής, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως και ο ηρωικότερος των Αγίων και αγιότερος των ηρώων, ο Μέγας Αθανάσιος, να προσέφεραν ποτέ σε πρωτιστεύοντα πρόσωπα της εποχής των ως δώρον την θάλια του Αρίου, προσφωνώντας τη μάλιστα και ως Αγία Θάλια. Αυτή η έκπτωση, η αλλίωση, η στρέβλωση είναι πραγματικά το τραγικό γεγονός που μας καλεί σε μία πνευματική αφύπνιση και σε μία πνευματική εγρήγορση. Είναι αλήθες ότι στις εκτιμήσεις διαφόρων ερευνητών, ιστορικών, ξένων και μετέρων, υπάρχει άποψη για την οποία συμμερίζονται και αρκετοί θεολόγοι, που θέλει τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη, τον ηγούμενο της περιώνυμης μονής του Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη 759-826, να ανήκει στους ζηλωτές ή να είναι ο ηγέτης της μερίδας των ζηλωτών, που απαιτούσαν ακρίβεια από τους πατριάρχες Ταράσιο, Νικηφόρο και Μεθόδιο. Στους μετριοπαθείς
και σε αυτούς που επεδίωκαν την άσκηση οικονομίας. Ειδικότερα τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας, οι αποκαλούμενοι ζηλωτές και γνήσιοι ορθόδοξοι χριστιανοί, οι οποίοι εμφανίζονται ως σφοδροί πολέμοι του παπισμού και του οικουμενισμού, χρησιμοποιούν καθ' υπερβολή στα κείμενά τους τον Άγιο Θεόδωρο, τον Σουδίτη, ως σημαία τους, άλλωστε υπάρχουν και σύλλογοι και σωματεία που φέρουν το όνομά του. Για τον θεωρούν ως πραγματικά ακρεφνή ορθόδοξο, ως ζηλωτή, ως μόνιμο αντιρρησία, ως επαναστάτη εναντίον των κακών σκημένων και ως αυτόν που έφτασε να γίνει ακόμη και σχισματικός χάρη της αληθείας. Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε το χρέος και το καθήκον που έχει κάθε χριστιανός να διαμαρτύρεται για τα κακό σκήμενα, λεγόμενα και πρατώμενα στην Εκκλησία και να εκφράζει τη γνώμη του χωρίς να καιροσκοπεί όμως. Οφείλει να έχει ευθύτα στη γνώμη του και να μην σιωπά όταν κινδυνεύει και αμφισβητείται το περιεχόμενο της εκκλησιαστικής πίστεως και εμπειρίας. Η παρησία και ο ζήλος για θέματα πίστεως είναι αρετές. Αλλά για την εκδήλωσή τους χρειάζονται γνώση, διάκριση και εντός του πλαισίου ζωής του εκκλησιαστικού σώματος αλήθεια και αγάπη. Το ζήτημα της κοινωνίας ή της εκκοινωνισίας του Ιερού Πατρός με την Εκκλησία και τον τοπικό επίσκοπο είναι ένα ιδιαίτερος ευαίσθητο θέμα. Σε μεγάλο βαθμό οι δυσκολίες που οφείλονται αφενός στην απώλεια ορισμένων πηγών και αφετέρου στο περιστασιακό και αποσπασματικό χαρακτήρα όσων διασώθηκαν. Είναι γεγονός ότι ο Όσιος Θεόδωρος ο Σουδίτης για κάποιο χρονικό διάστημα βρέθηκε σε μία ιδιάζουσα εκκλησιολογική κατάσταση στη σχέση με τους προϊσταμένους του Πατριάρχες Ταράσιο και Νικηφόρο εξαιτίας της στάσης του για την επιμοιχία δεύτερο γάμο το έτος 795 του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του VI, ζήτημα το οποίο θεώρησε ως μείζον και κρίσιμο μέχρι του σημείου να το θεωρεί ως άκρος επικίνδυνη αίρεση. Προς τούτο, είναι απαραίτητο να παρακολουθήσουμε την καταχρονολογική σειρά στην οπτική έκθεση των σχετικών συμβάντων. Σύμφωνα με την μαρτυρία της χρονογραφίας του Θεοφάνους, ο Ιερός Πατήρ εξ αρχής αποδοκίμασε την πράξη της μοιχείας του Αυτοκράτορα, αντέδρασε στη συγκατάθεση και την ανεκτικότητα του Πατριάρχη και διέκοψε την κοινωνία μαζί του. Απ' την πλευρά του, ο Ιερός Πατήρ στις σωζόμενες επιστολές αυτής της περίοδου επιχειρηματολογεί δια πολλών παραδειγμάτων για το χρέος και το καθήκον που αισθάνεται ότι έχει να διορθώνει όταν χρειάζεται ακόμη και τους ανωτέρους του. Η διακοπή της κοινωνίας ως συγκεκριμένη μορφή διαμαρτυρίας πρέπει σε αυτή τη φάση να θεωρηθεί ως έλεγχος και αποδοκιμασία της πράξης. Έτσι, η διακοπή της κοινωνίας ως μορφή αντίδρασης πρέπει να ερμηνευθεί ως μυστηριακή αποχή που δεν θέτει όμως τον Ιερό Πατέρα εκτός Εκκλησίας. Ο ίδιος στέλνει να επεξηγήσει ακριβέστερα τη στάση του, υπογραμμίζοντας ότι είμαστε σε κοινωνία με την Εκκλησία και μακάρι να μην βρεθούμε ποτέ στην ανάγκη να αποσχιστούμε από αυτήν, λέει στην υπαριθμόν 4 επιστολή του. Η συγκεκριμένη θέση του είναι μια ευθεία απάντηση στη διαθεωμένη κατηγορία ότι είναι ακοινώνητος με τον Πατριάρχη. Έχοντας ως κύριο μέλημά του να αποφύγει το στίγμα του σχισματικού, επαναλαμβάνει ότι βρίσκεται σε πλήρη κοινωνία με την Εκκλησία. Χρησιμοποιεί το επιχείρημα της λειτουργικής μνημόνευσης, δηλαδή μνημονεύει κάποιον με τον οποίο δεν ήταν διατεθειμένος να συμμετάσχει σε κάποιο λειτουργικό εορτασμό. Εξαιτίας της αντίδρασής του οδηγήθηκε βέβαια στην εξορία για ένα εξάμηνο το 797 στην Θεσσαλονίκη. Αργότερα, σε μία επιστολή προς τον Πατριάρχη Νικηφόρο, βρίσκει την ευκαιρία να του εξηγήσει τις συνθήκες κατά τις οποίες συμφιλιώθηκε και αποκατέστησε τις σχέσεις του με τον προκάτοχό του. Η επομένη αντιπαράθεση του Θεοδόρου, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός μας, με τον Πατριάρχη Νικηφόρο άρχισε όταν ο τελευταίος, ύστερα από αυτοκρατορική απέτηση, συνεκάλεσε το 806 τοπική σύνοδο, η οποία αποκατέστησε κατ' οικονομία τον ιερέα Ιωσήφ, που είχε ιερουργήσει τον δεύτερο γάμο του Αυτοκράτορα.
Οι Σουδίτες πατέρες απεφάσισαν να αποφύγουν διακριτικά την κοινωνία με τον Ιωσήφ και με όποιον άλλον είχε συλλειτουργήσει μαζί του, συμπεριλαμβανομένου και του Πατριάρχου. Η τακτική τους ήταν να παραλείπουν να συμμετέχουν σε τελετές τις οποίες έπρεπε να παρευρίσκονται. Όπως γράφει ο Όσιος Θεόδωρος σε μια επιστολή του, προκειμένου να δικαιολογούν κάθε φορά την απουσία τους, μηχανεύονταν κάποιες προφάσεις και μετά αυτόν τον τρόπο ενεργούσαν κατ' οικονομία. Κατά το ίδιο διάστημα, απευθύνει αρκετές επιστολές προς διαφόρους επισήμους, στις οποίες προσπαθεί από τη μία πλευρά να δικαιολογήσει τη στάση που κρατούσε απέναντι στον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη και από την άλλη να αναζητήσει συμπαραστάτας στον Ιερό του Αγώνα. Γράφοντας προς τον Πατριάρχη, επαναλαμβάνει έναν ισχυρισμό του παλαιότερων. «Ούκες μεν αποσχίστε ο Αγία Κεφαλή της του Θεού Εκκλησίας, μήποτε τούτο πάθημεν, αλλή και άλλος εν πολλής αμαρτήμας συνυπάρχομεν, πριν όμως ορθόδοξη και της Καθολικής Εκκλησίας τρόφιμη», γράφει στην υπαριθμόν 25 επιστολή του. Το ίδιο επιχείρημα προβάλλει και σε επιστολή του στο μοναχό Βασίλειο, ότι δεν είμαστε σχισματικοί, αλλά είμαστε ομόσωμοι με την Εκκλησία. Σε άλλη επιστολή του, προς τους εναπομείναντας μοναχούς στη Μονή του Σαρκουδίωνος, τους συμβουλεύει να προσεύχονται για τους βασιλείς, τον Πατριάρχη, με σκοπό να ειρηνεύσει η Εκκλησία. Σύμφωνα με μαρτυρία άλλης επιστολής αυτής της περίοδου, ο ίδιος συνεχίζει να μνημονεύει, όπως είχε καθήκον εν τη μυσταγωγία, τόσο τον Αυτοκράτορα όσο και τον Πατριάρχη. Η στάση αυτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Θεοδόρου σημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι δεν βρισκόταν σε κοινωνία με τον Πατριάρχη, όμως δεν τον είχε αποκηρύξει, αντιθέτως ήταν απολύτως νομιμόφρον σε αυτόν, δεδομένου ότι δεν διακόψε τη μνημόνευσή του, αλλά προσευχόταν για αυτόν στη Θεία Λειτουργία. Όπως γράφει στην άλλη επιστολή του σε ευσεβής δεσπότας, εννοώντας προφανώς τον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη, οφείλεται η τιμή και η προσκύνηση, η φιλία και η έντευξη. Είναι η υπαριθμόν 21 επιστολή του. Είναι βέβαιο ότι ο Όσιος Θεόδωρος γνώριζε πολύ καλά ότι η διατήρηση λειτουργική πράξη της μνημονεύσεως του Οικείου Επισκόπου αποτελούσε ένα αντικατάστατο στοιχείο ενότητος και κανονικότητος της Εκκλησίας. Κατά συνέπεια, θα έπρεπε οπωσδήποτε να αποφευχθεί η διακοπή του μνημοσύνου, αφού μια τέτοια ενέργεια θα δημιουργούσε επιπλέον δύσκολες καταστάσεις, οι οποίες αναπόδραστα θα κατέληγαν σε σχίσμα. Σε αρκετές επιστολές αποτυπώνεται η επίμονη προσπάθειά του να αντικρούσει με κάθε τρόπο την κατηγορία ότι δήθεν προετοιμάζει σχίσμα και ενδεχομένως θα πρωτοστατούσε σε μια εκκλησιολογική εκτροπή. Άλλωστε, ο ίδιος δεν ήταν κάποιος απομονωμένος ερημίτης ή αναχωρητής, αλλά υπεύθυνος πνευματικός προϊστάμενος πολυπληθεστάτης μοναστικής αδελφότητος εντός των τυχών της Κωνσταντινούπολεως. Και περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον βίωνε καθημερινά τόσο τα δυσεπίλητα προβλήματα τα οποία δημιουργούσαν οι διαιρέσεις και οι σχισματικές καταστάσεις, όσο την οδυνηρότητα ενός τέτοιου πλήγματος στο σώμα της Εκκλησίας, καθώς και τις επίμονες και χρονοβόρες προσπάθειες που απαιτούνταν για την αποκατάσταση της κανονικής εκκλησιαστικής τάξης. Στην επιστολή που αναφέραμε προς τον Πατριάρχη Νικηφόρο, του απευθύνει μια σαφή προειδοποίηση πως εάν δεν καθαρεθεί ο ιερεύς Ιωσήφ, θα συμβεί μεγάλο σχίσμα στην Εκκλησία. Του υποδεικνύει ότι ο καλός ποιμένας και επιστήμονας γιατρός πρέπει να θεραπεύσει το ποιμνιό του με τα φάρμακα της ιατρίας που διαθέτει. Θα πρέπει να προτιμήσει να εμποδίσει ένα πρόβατο, τον Ιωσήφ, από το ιερό θυσιαστήριο για να κερδίσει τα υπόλοιπα και να μην διακινδυνεύσει η Εκκλησία να μολυνθεί από την ψώρα του ενός, όπως χαρακτηριστικά λέει. Για τον Ιερό Πατέρα το σχίσμα είναι μια μολυσματική ασθένεια που πρέπει να καταπολεμηθεί άμεσως για να μην προσβληθεί ολόκληρο το εκκλησιαστικό σώμα. Όπως εξηγεί σε επιστολή των αδελφών του Ιωσήφ, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, εάν σταματούσε να διαμαρτύρεται και σιωπούσε, αυτό θα σήμαινε ότι έδινε τη συγκατάθεσή του αφού σιωπεί μέρος συγκαταθέσεως, λέει χαρακτηριστικά στην υπαριθμόν 43 επιστολή του. Το 809 συνεκλήθη
νέα τοπική σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, η οποία δυστυχώς απεκατέστησε εκ νέου τον ιερέα Ιωσήφ και κατεδίκασε σε εξορία τον Όσιο και Θεοφόρο πατέρα μας Θεόδωρο, γιατί δεν είχε δεχθεί την άσκηση της οικονομίας την οποία κατά καιρούς εφήρμοζε η Εκκλησία, όπως έλεγε η σύνοδος αυτή. Την επόμενη ημέρα της Συνόδου στέλνει μία νέα επιστολή στον Πατριάρχη Νικηφόρο, θέλοντας να του εκθέσει τις θέσεις του. Φαίνεται από αυτό το γεγονός ότι δεν είχε συμμετάσχει στη συγκεκριμένη σύνοδο. Η επιχειρηματολογία του είναι σχεδόν η ίδια με αυτήν της προηγουμένης επιστολής του στον ίδιο πριν ένα χρόνο. Εν πρώτη, στο εκφράζει το σεβασμό του για το λειτουργήμά του και τον προειδοποιεί ότι αν δεν καθαιρεθεί ο ιερέας Ιωσήφ, απεργάζεται μεγάλο σχίσμα στην Εκκλησία. Μέγα σχίσμα εργάζει εν την καθημάς Εκκλησία, γράφει χαρακτηριστικά. Από την διετούς διαρκείας δεύτερη εξορία του διασώζονται 22 επιστολές, απευθυνόμενες σε διάφορες εκκλησιαστικές προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένου και του τότε Ορθοδόξου Πάπα Ρώμης Λέοντα του Τρίτου, στις οποίες επιχειρηματολογεί για την αντικανονικότητα των αποφάσεων της συγκεκριμένης συνόδου. Για τον ίδιο, η υπόθεση της Μοιχείας αποδεικνύονταν πλέον ως μία χαλεποτάτη αίρεση, για την οποία ένιωθε την ανάγκη να αντιδράσει υπερασπιζόμενος την αλήθεια της αγιογραφικής, πατερικής και κανονικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Όπως μαρτυρείται στα κείμενα, ο αδελφός του Θεοδόρου Ιωσήφ τον είχε συμβουλεύσει να επιδείξει μετριοπάθεια και διαλλακτικότητα και να μην απομονωθεί. Του είχε προτείνει να μην διανοηθεί να δημιουργήσει την κατάσταση σχίσματος στην Εκκλησία εξαιτίας της πτώσεως ενός ανθρώπου, του ιερέα Ιωσήφ. Ο Όσιος όμως Θεόδωρος απαντά στον αδελφόν του ότι μια τέτοια τοποθέτηση τον βρίσκει μεν σύμφωνο, αλλά του γράφει εν συνεχεία. Ασφαλώς, εξαιτίας ενός ανθρώπου δεν αποσχιζόμαστε από την Καθολική Εκκλησία. Πριν όμως αποσχιζόμαστε από όσους επεκύρωσαν την πράξη της Μοιχείας. Γιατί αυτή δεν είναι Εκκλησία του Κυρίου. Εάν είναι Εκκλησία, τότε πράγματι είμαστε αποσχισμένοι από την Εκκλησία εξ ενός ανθρώπου που ενώθηκε με αυτήν και δεν δεχόμαστε τον τελέσσαντο τον μοιχικό γάμο. Επειδή όμως αυτή δεν είναι Εκκλησία του Θεού, οι ίδιοι πραγματικά αποσχίζονται από την Εκκλησία του Θεού εξαιτίας ενός ανθρώπου που ενώθηκε με αυτούς. Αυτά περιγράφονται στην υπαριθμόν 43 επιστολή του. Αυτό σημαίνει ότι με την Εκκλησία στην καθολική της διάσταση, η οποία παραμένει πιστή στην αλήθεια του Χριστού, ο Όσιος και Ιερός Πατήρ ευρίσκεται σε αδιάκοπη και αδιάπτωτη κοινωνία. Με άλλα λόγια, παρά τις οξύδατες διαφωνίες που συχνά εξέφραζε και παρά την ακριβή θέση την οποία είχε, κατά την εκτίμησή μας δεν διέκοψε ποτέ τη μυστηριακή κοινωνία του με την Εκκλησία. Από την διεξοδική μελέτη και τη μακρόχρονη προσπάθεια διερευνήσεως των στουδητικών συγγραμμάτων που έχει γίνει στις θεολογικές μας σχολές, υπάρχει το συμπέρασμα ότι δεν είναι ιδιαίτερως εύκολο να υποστηριχθεί τεκμηριωμένα ότι οι σφοδέστατοι παραθέσεις του Οσίου Θεοδόρου με το συμπροταγωνιστή των ημερών του Πατριάρχη Νικηφόρο είχαν καταλήξει σε κατάσταση σχίσματος, απομονώσεως και εκκλησιαστικής ακοινωνισίας. Η διακοπή της κοινωνίας ως συγκεκριμένη μορφή διαμαρτυρίας σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο ίδιος θέτει αυτόν έξω ή πάνω από την Εκκλησία, επιδιώκοντας να δημιουργήσει κάποια αυτοκέφαλη ή ανεξάρτητη παραεκκλησία. Στα σχετικά κείμενα δεν υπάρχει καμία επαρκής μαρτυρία για να θεμελιωθεί ένας τέτοιος ισχυρισμός. Η πρόσκαιρη ακοινωνισία ή διαφορετικά η διακοπή της κοινωνίας του Ιερού Πατρός δεν συνεπάγεται κατά ανάγκη και μυστηριακή αποχή, αλλά διακοπή και έλλειψη κοινωνίας σε αυστηρά προσωπικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, δεν κοινωνούσαν τα μεταξύ των κοινώνητων. Υπήρχε μια ψυχρότητα στις σχέσεις τους, κάτι το οποίο δεν είναι άγνωστο και πρωτόγνωρο, δυστυχώς και στη δική μας καθημερινή εμπειρία. Εάν καταφύγουμε στην συγκριτική μελέτη της αντίστοιχης ορολογίας, την οποία χρησιμοποίησε πλήθος άλλων κειμένων του ο Όσιος και Θεοφόρος Θεόδωρος ο Στουδίτης, θα καταλήξουμε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι δεν είναι αναγκαστικά απαραίτητη διακοπή της κοινωνίας να σημαίνει γι' αυτόν μυστηριακή ακοινωνισία.
από τους νεωτέρους ιστορικούς. Ο Πολύης, το αντικειμενικό της κρίσης του, μακαριστός αρχιμανδρίτης Βασίλειος Στεφανίδης, στο κλασικό του σύγγραμμα «Εκκλησιαστική ιστορία», αναφερόμενος στη διαμαρτυρία του Οσίου Θεοδόρου για τον γάμο του αυτοκράτορα, σημειώνει ότι αυτός διέκοψε την μετά του Πατριάρχου εκκλησιαστική επικοινωνία. Ένας άλλος έγκριτος εκκλησιαστικός ιστορικός, ο καθηγητής Βλάσιος Φυράς, στην ιστορία του αποφεύγει να προσδιορίσει τη στάση του Οσίου Θεοδόρου κατά την περίοδο αυτή και ομιλεί αορίστως για αποδοκιμασία και αντιδράσεις του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός. Αποτελεί βέβαια αναντίρρητη πραγματικότητα και μετακίνητη βεβαιότητα ότι η εκκλησιαστική παράδοση δεν θα τιμούσε για τόσους αιώνες κάποιον σχισματικό ως Άγιο της Εκκλησίας. Ο Ιερός Πατήρ δεν ήταν σχισματικός ή έστω πρόσκαιρα σχισματικός χάρη της αληθείας, ο οποίος αργότερα μετενόησε και επέστρεψε. Θα πρέπει εκ προσθέσεως να αναφερθεί το γεγονός ότι δεν κατεδικάστηκε ως σχισματικός από καμία έγκυρη σύνοδο της εποχής του. Εξίσου αληθές είναι ότι σε κανένα από τις εκατοντάδες κείμενά του δεν παρουσιάζεται να επικροτεί ή να υποκινεί ή να προτρέπει σε σχίσμα, σε αντασία κατά της Εκκλησίας. Στις οξύδες διαμαρτυρίες που συχνά προέβαλε, δεν παρασύρθηκε ώστε να εξέλθει από τη μάντρα της Εκκλησίας ή να δημιουργήσει ανεξάρτητη και αδέσποτη ανεπίσκοπη φατρία ή κοινότητα. Ήταν ασφαλώς και παρέμεινε μέχρι τέλος της ζωής του ανυποχώρητος υπέρμαχος της αληθείας, της πίστεως, χωρίς ωστόσο να αντιποιηθεί την εκκλησιαστική ιεραρχία ή να προσχωρήσει σε ανταγωνιστικές και παράλληλες κινήσεις ιδρύοντας ενδεχομένως κάποια άλλη εκκλησία. Σε δεκάδες επιστολές της κατηχήσεις του εκφράζει τον δέοντα σεβασμό, την αναγνώριση και την τιμή στις θεσμικές εκδηλώσεις της ζωής της Εκκλησίας, κυρίως και πρωτίστως στο επισκοπικό λειτουργήμα, ζητώντας από τους μαθητάς του να εύχονται και να προσεύχονται υπεραρχιερέων υπερπάντων των εν υπεροχή όντων. Η στάση του έναντι όλων των πνευματικών του προϊσταμένων κινείται εντός του πλαισίου της εκκλησιαστικής παραδόσεως, ακολουθώντας τη με θαυμαστή συνέπεια και καταβάλλοντας ο ίδιος το κόστος των εξοριών του. Πρόκειται για μια στάση υπεύθυνη και προσεκτική και προφανώς καθοδηγητική για παρόμοια φαινόμενα και προκλήσεις που κατά καιρούς κάνουν την εμφάνισή τους. Δεν είναι άνευ ιδιαίτερα σημασία στο γεγονός ότι η ζωή και η δράση του μεγάλου αυτού ανδρός της πίστεώς μας, αλλά κυρίως και πρωτίστως η συνείδηση του εξαστικού πληρώματος, τον ανέδειξε πολύ νωρίς πατέρα και Άγιο της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Λέγεται ότι ακόμη στα χρόνια που ζούσε επενέθηκε ως άλλος της Βασίλειος. Παρά τα αυτά, είναι άκρως επίκαιρο να επισημανθεί ότι την ορθή γραμμή και το παράδειγμα του Αγίου Θεοδόρου δεν κατέφεραν να ακολουθήσουν οι μαθητές ή οι διάδοχοί του. Αυτοί κατά την πατριαρχία του Πατριάρχου Μεθοδίου παρεκτράπησαν και αμάβρωσαν τη φήμη του πνευματικού τους πατρός, με αποτέλεσμα πολλοί ερευνητές να τον αδικούν, καθώς συχνά μπαίνει και αυτό στο στόχαστρο μιας γενικότερης κριτικής για τους Ουδίτες μοναχούς, χωρίς ωστόσο να αποδίδονται οι ευθύνες που αναλογούν στον καθένα τους. Πέραν αυτού έχει παρατηρηθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις πολλοί σύγχρονοι που αυτό αποκαλούνται γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ομιλούν και παραπέμπουν συχνά σε κειμενικές μαρτυρίες του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου, αλλά ακολουθούν δυστυχώς μια προκρούστια μέθοδο. Αφού συστηματικά, με αποσπασματικές, επιλεκτικές και συνθηματολογικές φράσεις, αποσιωπούν και αποφεύγουν να αναφερθούν σε ένα αναρρύθμιτο πλήθος συναφών κειμένων και ορθοδόξων εκκλησιολογικών θέσεων του Ιερού Πατρός, οι οποίες αναπτύσσονται με σαφήνεια σε όλα τα συγγράμματά του. Σεβασμιότατε, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί και αδελφές, οι πατέρες, οι θείοι πατέρες, δεν απέκοπταν εαυτούς από την κοινωνία τους με τον επίσκοπό τους και την Εκκλησία, αλλά παρέμεναν εντός αυτής έστω και διαφωνώντας έντονα εν λόγης, έργης και συγγραφές. Γιατί οι ανίστακτοι μελινά τους, η αγωνία και η έγνοιά τους είχαν χαρακτήρα ποιμαντικό
και το κριτήριό της ήταν αταλάντευτα θεραπευτικό, σωτηριολογικό, καθώς ήταν και παράμεναν μέχρι τέλους αληθινοί ποιμένες του αρχιποιημένος Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πολλοί εξ αυτών επαναλαμβάνουν με το δικό τους τρόπο του λόγου του Ιερού Χρυσοστόμου: «Μη φύγεις από την Εκκλησία. Εάν όμως φύγεις, η αιτία δεν οφείλεται στην Εκκλησία. Εάν μείνεις μέσα σε αυτήν, ο λύκος της αιρέσεως δεν τολμά να σε βλάψει. Εάν δεν εξέλθεις, θα σε κατασπαράξει και αυτό θα οφείλεται στη δική σου μικροψυχία. Τίποτα δεν είναι ίσο με την Εκκλησία. Είναι εις τον εξαίρετο λόγον του, εις ευθρόπιον, ότι της Εκκλησίας έξω ευρέθη και περί παραδείσου». Με άλλα λόγια, η οποιαδήποτε μάχη για θέματα πίστεως δίνεται μέσα στην Εκκλησία και για την Εκκλησία. Και δεν πρέπει ποτέ να λησμονείται η αιώνια αρχή ότι η Εκκλησία δεν σώζεται γιατί είναι ο Χριστός, αλλά μόνον σώζει. Γι' αυτό και πολλοί χριστιανοί εύχονται το τέλος της ζωής τους να τους βρει μέσα στη χάρη του Θεού και μέσα στη μη Αγία Καθολική Αποστολική Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία. Στο εκκλησιαστικό περιβάλλον είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ζέοντες χριστιανοί οι οποίοι με αυξημένη ευαισθησία διαφωνούν και αντιδρούν και συχνά βρίσκονται εν αγανακτήσει από παραπτώματα, προσωπικές πτώσεις και απαράδεκτες κακότητες εκκλησιαστικών προσώπων ή πολλές φορές επιπόλαια προσφορούν σε κάποια τις τουλάχιστον 15 παλιμερολογήτικες παρατάξεις στην Ελλάδα, στις αποκαλούμενες εκκλησίες των γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Το ορθό εξαστικό φρόνημα για σχεδιαζόμενες ενέργειες αποστασίας εκφράζει η Συμβουλή του Γέροντος Παϊσίου, του Αγιορείτου, που διατυπώθηκε το έτος 1969 σε σχετική με τον επάρατο οικουμενισμό επιστολή του. Εντός εισαγωγικών, έχω τη γνώμη ότι δεν είναι καθόλου καλό να αποχωριζόμεθα από την Εκκλησία κάθε φορά που θα φταίει ο Πατριάρχης, αλλά από μέσα κοντά στη Μητέρα Εκκλησία έχουμε καθήκον και υποχρέωση ο καθένας να διαμαρτυρόμεθα και να αγωνιζόμεθα με τον τρόπο του. Το να διακόψει κανείς το μνημόσυνο του Πατριάρχου, να αποσχιστεί και να δημιουργήσει δική του Εκκλησία και να εξακολουθεί να ομιλεί υβρίζοντας τον Πατριάρχη, αυτό νομίζω είναι παράλογο. Κλείνει το εισαγωγικά και το παράθεμα. Από τη συνάφεια λοιπόν του όλου κειμένου προκύπτει ευχερός ότι ο χαρακτηρισμός παράλογο αναφέρεται κυρίως στην απόσχηση από την Εκκλησία, στη δημιουργία ανεξάρτητης εκκλησιαστικής κοινότητος, η οποία θα πολεμά με τα ταύτα τη Μητέρα Εκκλησία. Αργότερα, όταν ρώτησαν τον Όσιο Γέροντα Παΐσιο γιατί μνημονεύει τον Πατριάρχη, αφού οι θέσεις του δεν είναι σωστές, απήντησε εντός εισαγωγικών: «Είναι σαν να έχει αρρωστήσει η μάνα μου, η Εκκλησία, και να μου λέτε να μην την αγαπώ για αυτόν τον λόγο. Όμως εγώ εκεί θα είμαι. Μέσα στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία θα την αγαπώ, αλλά και θα βοηθάω να είναι όλοι ορθόδοξοι». Κλείνουν τα εισαγωγικά και το παράθυμα. Λόγω του γεγονότος ότι τα τελευταία χρόνια από τους αδελφούς, τους εκλεκτούς αδελφούς που ενίστανται για θέματα πίστεως, υποστηρίζεται γραπτός και προφορικός η άποψη για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα του 15ου Ιερού Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου περί διακοπής μνημονεύσεως επισκόπου που κηρύσσει επ' Εκκλησία αίρεση, έστω και αν δεν έχει προηγηθεί συνοδική καταδίκη της αιρέσεως ή ονομαστικά του συγκεκριμένου αιρετικού επισκόπου, θεωρούμε απαραίτητο σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε τα εξής. Ο εν λόγω κανόνας επιτρέπει την διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας μόνο στην περίπτωση αιρέσεως κατεγνωσμένης από σύνοδο ή από τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες. Η άχρη καιρού μνημόνευση ενός επισκόπου καθόλου δεν σημαίνει συμμετοχή στο οποιοδήποτε αιρετικό του φρόνημα. Οι Άγιοι εσέβονται τον συνοδικό θεσμό και μόνο όταν υπήρχε συνοδική καταδίκη των αιρέσεων ή των αιρετικών, τότε ο αγώνας τους αποκτούσε στέρεα βάση και αδιάσυστο θεμέλιο. Σε οποιαδήποτε νεοεμφανιζομένη αίρεση, οι πιστοί εντείνουν τη διαμαρτυρία τους, ελέγχουν κριτικά την κακοδοξία, αντιπαραθέτουν την ορθόδοξη διδασκαλία, λαμβάνουν κάθε δυνατή προφύλαξη και αγωνίζονται, ζητώντας επίμονα, μεθοδικά
και συνεχώς τη συνοδική της καταδίκη. Δεν μπορεί να διαφύγει όμως την προσοχή μας η διαχρονική εμπειρία της Εκκλησίας. Όταν δηλαδή οι πατέρες επιχειρούν να κατοχυρώσουν και να περιγράψουν θεολογικά το περιεχόμενο της ζωής των μελών του εξαστικού σώματος, όπως εκφράζεται από τα δόγματα, παρουσιάζουν γεγονότα και πράγματα και όχι απλώς σκέψεις, ιδέες, συλλογισμούς και ενοιολογικές διασαφηνίσεις. Συχνά ακολουθούν τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον υπόκτερο της θεολογίας αετό, επαναλαμβάνοντας ότι η δύναμη της πίστεως δεν βρίσκεται στα ρήματα, αλλά στα πράγματα. Οι προτάσεις του τρόπου ζωής των μελών της Εκκλησίας, αυτά που ονομάζουμε δόγματα, είναι πράγματα και όχι ρήματα, έννοιες, λέξεις ή θεωρητικές κατασκευές. Το ίδιο υποστηρίζει και τονίζει με κατηγορηματικό τρόπο και ο μόνιμος του Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο νέος θεολόγος, όταν λέγει «ουγάρ εν ρήμασι ημίν, αλεν πράγμασι η αλήθεια τε και η ευσέβεια». Περί δε δογμάτων και πραγμάτων τον αγώνα ποιούμε. Ακόμη και αν κάποιος διαβεβαιώνει ο ιερός και οικουμενικός πατήρ επί των πραγμάτων ομοφωνεί, δεν πρόκειται να διαφοροποιηθώ ως προς τη λεκτική τους διατύπωση προς τις λέξεις που διαφέρομαι. Εξάλλου, ξεχωριστή σπουδαιότητα είναι η κεφαλαιώδης διάκριση, σύμφωνα με την οποία είναι άλλο η υπέρ της ευσεβίας αντιλογία και άλλο η της πίστεως ομολογία. Στην αντιλογία υπάρχει ευχέρεια προς την χρήση των λέξεων και των σκέψεων, σε αντίθεση με την ομολογία της πίστεως που απαιτεί ακρίβεια, δηλαδή ακριβολόγο και αυστηρά διατύπωση. Όλα αυτά θεωρούνται άκρο σημαντικά και καθοριστικά σχετικά με τη στάση που οφείλουν να κρατούν τα μέλη της Εκκλησίας εν των ποικίλων θεολογικών προκλήσεων της εποχής μας. Μόλις που χρειάζεται να υπομνηστεί ότι ο Ορθόδοξος Χριστιανός καλείται να βαδίζει πάντοτε στη μέση την αποκαλουμένη βασιλική οδό, αποφεύγοντας τα άκρα. Όπως επίσης επισημαίνεται το γεγονός ότι η Εκκλησία έχει δεχθεί κατά καιρούς πολλές πληγές στο σώμα της από τους εξαριστερών, αλλά και από τους λεγόμενους εκδεξιών πειρασμούς. Ο δρόμος της ακοινωνισίας είναι άκρως επικίνδυνος και ολισθηρός, γιατί σε περίπτωση λάθους ο αποτυχιζόμενος αποκόπτει τον εαυτό του από το σώμα της Εκκλησίας, χάνει την οδό της σωτηρίας του και επιπλέον προκαλεί σχίσμα στην Εκκλησία. Άλλωστε, όπως τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, το σχίσμα θεωρείται ως έγκλημα και μάλιστα συγχώρητο, που δεν επουλώνεται ούτε με το αίμα του μαρτυρίου. Είναι η εξαιρετική αυτή τοποθέτηση στον λόγο του κατά Ιουδαίων. Αξιοσημείωτο πάντως είναι το γεγονός ότι οι μεγάλες οσιακές και χαρισματικές μορφές της συγχρόνου εποχής μας, όπως ο Όσιος Γέρον Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο Όσιος και Θεοφόρος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ο Γέρος ο Χρόνιος του Όχτου Έσεξ, ο Όσιος και ο Θεοφόρος Πορφύριος ο Καρσοκαλυβίτης, ο Γέρον Εφραίμ ο Φελιθεήτης, ο της Αριζόνας μεγάλος μέντορας και ποδηγέτης, η Οσία Σοφία η Εγκλησούρα και τόσοι άλλοι, ο Όσιος Φιλόθεος ο Ζερβάκος και άλλοι, και αρκετοί άλλοι, επεσήμαναν μεν και κατεδίκασαν πολλά από τα κακοσχήμενα και τις αντικανονικές ενίοτα αποφάσεις που λαμβάνονται στις ημέρες μας στην Εκκλησία, αλλά όμως κανένας εξ αυτών δεν διανοήθηκε να απομακρυνθεί και να αποκοπεί από την προϊσταμένη του εκκλησιαστική αρχή. Στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμο να ομολογήσουμε μια αλήθεια, να καταγράψουμε μια πραγματικότητα. Στις μέρες μας είναι πολλοί αυτοί που ισχυρίζονται ότι η ίδια η Εκκλησία θα έπρεπε να είχε εν γέρος φροντίσει για ουσιαστική και πληρέστερη ενημέρωση που να αφορά σε όλες τις δράσεις της σε τοπικό, μητροπολιτικό, διορθόδοξο και διαχριστιανικό επίπεδο. Καλό θα ήταν να είχε φροντίσει για διαφάνεια και αληθινή συμμετοχικότητα, για μεγαλύτερη δραστηριοποίηση όλων των μελών της στην εκκλησιαστική ζωή, ακόμη και για την εύρυθμη λειτουργία του χαρισματικού σώματος. Καθώς επίσης να ληφθεί μέρημνα για την καλύτερη ενεργοποίηση του συνοδικού της θεσμού, υπό την έννοια της επαναφοράς της ζωής της στην πραγματική συνοδικότητα. Ενώ δηλαδή πολλοί κάνουν λόγο για συνοδικότητα,
η οποία είναι στη φύση και αποτελεί ουσιαστικό και αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής της Εκκλησίας, εντούτοις ελάχιστοι την εννοούν, επεκτηνόμενοι σε όλα τα επίπεδα του εξαστικού βίου, αρχίζοντας από την ορία, το μοναστήρι, τις κατατόπους Μητροπόλης, μέχρι και αυτή την σύνοδο των επισκόπων και των προκαθημένων. Με αυτόν τον τρόπο, η συνοδικότητα θα καλύπτει όλες τις φανερώσεις της ζωής της Εκκλησίας, αφού, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος, πρέπει να προνοούμεν καλά, ο μόνο ενώπιον Κυρίου, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων. Είναι το κείμενο αυτό στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Κατόπιν αυτών μπορεί να αμφιβάλλει κάποιος ότι μια τέτοιου είδους πραγματικότητα δεν συνέβαλε ουσιαστικά προς καταρτισμόν των Αγίων εις έργων διακονίας, προς το συμφέρον του σώματος του Χριστού εις εν μόνον οράν την εξαιστική οικοδομή των μελών της Εκκλησίας, και δεν θα αποθάρρυνε από διάφορες δυσάρεστες και τραυματικές εμπειρίες στη ζωή της. Δεν θα πρέπει ποτέ να λησμονούμε επίσης ότι το μεγαλύτερο θαύμα στην Ορθόδοξή μας Εκκλησία, στη Μη Αγία Καθολική Αποστολική, είναι ότι διαφυλάχθηκε εδώ και αιώνες αλόβητη παρά τους τόσους αναξίους εκφραστές της. Επιπροσθέτως, η αλήθεια και η ζωή της Ορθοδόξου Παραδόσεως δεν είναι ακρότητες, μονομέρειες, ιδεολογήματα, ζηλωτισμοί, ζηλοφθονίες, εμπάθειες, ανυπακοές, εγωισμοί και πείσματα. Είναι και πρέπει να παραμείνει διαρκής και πραγματική ζωή, ζωντανή, προσωπική συνάντηση ανθρώπου και ζώντος Θεού. Στην Εκκλησία η αληθινή ζωή είναι μεσότητα, αμεσότητα, μέτρο, ισορροπία, προσωπική ευθύνη, ήρεμη σχέση εμπιστοσύνης, υπακοή σε έμπειρο και διακριτικό πνευματικό πατέρα, χαρά, δόσιμο, ελευθερία, χάρη, ευλογία, αληθινή σωτηρία. Η δράση και η θεολογία των πατέρων, σεβασμιότατε, πανεσολογιότατε, αδεσιμολογιότατε, αδερφοί και αδερφές εν Κυρίω, έχουν ως αμετακίνητο κέντρο, σημείο σταθερής αναφοράς και ασφαλές κριτήριο την Εκκλησία ως το σώμα του ζώντος Χριστού και την χαρισματική ζωή των μελών της. Η ανίστακτη ποιμαντική διακονία, ευθύνη, εγρήγορση και μέρημνά τους είναι η περιφρούρηση της ενότητος και της ακεραιότητας της πίστεως και της εμπειρίας της Εκκλησίας, αλλά και η διασφάλιση του τρόπου και των προϋποθέσεων με τις οποίες συντελούνται η αληθινή κοινωνία, η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, με προοπτική την εν Χριστώ σωτηρία και την κατά χάρη θεοσύνη του. Αυτή τη μακραίωνη και αδιάκοπη μέχρι σήμερα εξαιστική παράδοση και ζωή ακολούθησε και Όσιος και ο Θεοφόρος, πατέρας μας, Θεόδωρος ο Σουδίτης, με το λειτουργήμά του, ενεργοποιώντας και αξιοποιώντας τα λιθέντα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και βεβαίως λαμβανομένου πάντοτε υπόψη του πνευματικού περιβάλλοντος και των ιδιαίτερων συνθήκων και καταστάσεων της εποχής του. Η αλήθεια της πίστεως και της εν Χριστώ ζωής και η αυθεντική ερμηνεία τους οφείλουν αναντιρρήτως στα μέγιστα, στην διδασκαλία των μεγάλων πατέρων, στη μαρτυρία όλων των χαρισματικών φορέων και των διαδόχων, τους επισκόπων, των ορθοτομούντων, των λόγων της αληθείας. Πρόκειται όμως για ζητήματα που αφορούν και όλα τα ενεργά μέλη του σώματος του Χριστού έκαστον, κατά την οικία αυτού τάξη και την οικία κλίση. Στο βαθμό κατά τον οποίο τα ανωτέρω, με τη χάρη του Θεού, ερμηνεύονται, κατανοούνται και πραγματώνονται ορθώς, θα είμαστε απολύτως πεπισμένοι ότι όντως και ασφαλώς ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν εντός της εκκλησιαστικής μας παραδόσεως και ζωής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο για την άρτια, θεολογικότατη και άριστα κατοχυρωμένη ομιλία του, μέσα από την οποία μας παρουσίασε το βίο και τη δράση του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Θεοδόρου του Στουδίτου, τους αγώνες του για τα τότε φλέγοντα εκκλησιαστικά ζητήματα και θέματα που αποσχολούσαν την βυζαντινή κοινωνία της εποχής εκείνης, ειδικότερα τη στάση την οποία ετήρησε απέναντι
στους αγιωτάτους πατριάρχες της εποχής του, τον Άγιο Πατριάρχη Ταράσιο και τον Άγιο Νικηφόρο. Επίσης αναφέρθηκε στη στάση που τήρησε σε σχέση με το σύγχρονο θέμα, το σύγχρονο πρόβλημα του οικουμενισμού. Σύγχρονοι μεγάλοι θεοφόροι πατέρες της εποχής μας, τη στάση που τήρησε ο Γέροντας Παΐσιος και άλλοι θεοφόροι πατέρες όπως ο πατήρ ο Άγιος Φιλόθεος Ζερβάκος, ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς και άλλοι θεοφόροι πατέρες, και έκλεισε την ομιλία του με προτροπές και με θέσεις γύρω από το πώς θα έπρεπε εμείς σήμερα στην εποχή μας, με βάση τη στάση και τη ζωή του Αγίου, του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, αλλά και των συγχρόνων μεγάλων θεοφόρων πατέρων της Εκκλησίας μας, ποια θα έπρεπε να είναι η στάση μας και πώς θα πρέπει να δούμε και να αντιμετωπίσουμε τη σύγχρονη αίρεση του οικουμενισμού. Ευχαριστούμε και πάλι τον Σεβασμιότητα